Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Στράτης βγαίνει κρυφά από το ξενοδοχείο του για να συναντήσει τη Ραζάν, και για κακή του τύχη ένας υπάλληλος του ξενοδοχείου τον βλέπει να φεύγει, ενώ ο Ευστρατείου βρίσκει τον Θανάση να ψάχνει το γραφείο του, και αρχίζει να τον υποψιάζεται. Τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά για τον φίλο της Ελεάνας, μιας και πέφτει νεκρός, με τον δολοφόνο του Αντρέα να παίρνει από την τσέπη το κινητό του νεκρού άντρα. Παράλληλα ο Καρίμ δεν καλουβλέπει την προσφορά του Στρατή, να περάσει την ιδιοκτησία της ταβέρνας στη Ραζάν, και το κλίμα στο σπίτι τους αγριεύει. Και ενώ κάποιοι περαστικοί βρίσκουν το πτώμα του Αντρέα, ο Πολ που μεταφέρει μετανάστες παράνομα, πέφτει σε μπλοκό. Τέλος στο νοσοκομείο η Σταθούλα συνεχίζει να φέρεται με θύμο απέναντι στην Ανθή, παρόλο τον πόνο της για το ατύχημα του Νικήτα. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.